Τι κάνετε? Λοιπόν, τελείωσαν τα ψέματα. Το νέο άλμπουμ των Machine Head, το Bloodstone and Diamonds, κυκλοφορεί επισήμως αύριο, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, ενώ εδώ και μερικές μέρες οι φίλοι του group μπορούσαν να το ακούσουν, να το απολαύσουν σε streaming με τις ευλογίες του συγκροτήματος. Δεν ξέρω πώς σας φάνηκε το άλμπουμ, εδώ πάντως στο TV War, ακριβώς εδώ, σε αυτό το τραπέζι, τον ακούμε τον δίσκο συνέχεια και έτσι μας φαίνεται πως έχει μια μεγαλοπρέπεια το άλμπουμ. Του αρέσουν του Flynn τα μεγάλα, τα φωναχτά πράγματα έτσι κι αλλιώς και λογικά ο δίσκος θα κρατήσει τους Machine Head στην Premier League του Heavy Metal, χωρίς όμως να είναι ένα άλμπουμ σημασίας Burn My Eyes ή The Blackening, δίσκος δηλαδή που θα δώσει νέες κατευθύνσεις στο σκληρό ήχο. Αυτό βέβαια δεν πρέπει να είναι αυτοσκοπός, αλλά όταν το έχεις κάνει δύο φορές, ο κόσμος πλέον έχει άλλου είδους απαιτήσεις από σένα. Ο Rob Flynn, ο τεράστιος λοιπόν, μιλάει εδώ, στο νέο τεύχος του Metal Hammer, σε μια αποκλειστική συνέντευξη για το δίσκο του συγκροτήματος. Δύσκολα θα βρείτε άλλη συνέντευξη του Flynn στα ελληνικά και με τους Machine Head. Λοιπόν, ξεκινήσαμε το σημερινό TV War, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, το εβδομαδιαίο heavy metal τσίρκο μας. Μείνετε μαζί μας για τα επόμενα 90 λεπτά, έχουμε πολλά και διάφορα σήμερα. Πολλά κορίτσια θα δούμε σήμερα εδώ στο TV War για κάποιο λόγο. Έχουμε τη συνέντευξη του Biff Byford, τον Saxon Classic Metal Clip, Visions from the Underground διαγωνισμό. Και πάμε τώρα για Fate's Warning, προς γνώση και συμμόρφωση και τα λέμε αμέσως μετά. For knowledge and compliance. What else can you do? Η Fates Warning, λοιπόν, οι αγαπημένοι μας Fates εμφανίζονται το Σάββατο που μας έρχεται στο Γκαγκάριν και μαζί τους θα είναι οι 649 και οι Headless. Στους πρώτους τραγουδά ο drummer των Septic Flesh, ο Φώτης. Στους δεύτερους τραγουδά ο Goran Edman, πρώην Ingvae και πολλά άλλα. Και ξέρετε, είναι δεκάδες πραγματικά οι λόγοι για να δει κάποιος τους Fates Warning. Ας μείνουμε όμως στο ότι είναι μια μικρή τελετή εξάγνισμού με την καλύτερη δυνατή μουσική υπόκρουση και από τους Fates Warning πάμε τώρα στους Nightwish, οι οποίοι και ετοιμάζουν το νέο τους δίσκο, τον πρώτο με την υψηλοτάτη στα φωνητικά και η κυκλοφορία του προγραμματίζεται για την άνοιξη του 2015, ενώ στο ενδιάμεσο δίνουν στους οπαδούς τους διάφορα αποσπάσματα από το στούντιο και άλλα τέτοια δωράκια, ώστε να μένει το όνομα στην επικαιρότητα. Λοιπόν, ανάμεσα στα πολλά και διάφορα που έδωσαν αυτόν τον καιρό οι Nightwish, μας παρουσίασαν και ένα live βίντεο για το Last Ride of the Day. Πάμε να το δούμε και πίσω για την επικαιρότητα στον Metal Planete. Εδώ λοιπόν στο TV World του Mad και του Metal Hammer και ήρθε η ώρα να δούμε τα της επικαιρότητος. Πάμε λοιπόν. Napalm Death στις 15 του Γενάρη κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ των Άγγλων με τίτλο Apex Predator Easy Meat. Πρόκειται για την 15η δουλειά του συγκροτήματος και σύμφωνα με τον τραγουδιστή τους, τον Mike Barney Greenway, αναφέρεται στις σύγχρονες μορφές σκλαβιάς που εντοπίζονται στον κόσμο. Έμπνευση για το θέμα αυτό ήταν η καταστροφή στο Rana Plaza κτίριο στο Μπαγκλαντές, όπου κατέρευσε σκοτώνοντας πάνω από 1.100 άτομα, τα περισσότερα από τα οποία εργάζονταν υπό άθλιες συνθήκες σε βιοτεχνίες που στεγάζονταν εκεί. Static X. Νεκρός από ανακοπή καρδιάς βρέθηκε την 1η του Νοέμβρη ο Wayne Static, κατά κόσμον Wayne Richard Wells, κιθαρίστας και τραγουδιστής των industrial metaller Static X. Το συγκρότημα είχε κυκλοφορήσει 6 studio album, ενώ στο παρελθόν ο Wells είχε συνεργαστεί ανάμεσα σε άλλους και με τον Billy Corgan, των Smashing Pumpkins, στους Deep Blue Dream. You're trying to make me. This is the only
In Flames, τους πρώτους μήνες του 2015, θα κυκλοφορήσει το νέο DVD των In Flames, το οποίο και θα περιέχει υλικό από συναυλίες του συγκροτήματος στην πόλη τους, το Gedeburg. Οι συναυλίες αυτές έγιναν την 5η και την Παρασκευή, 6 και 7 Νοεμβρίου, πριν από δύο μέρες δηλαδή, και πρόκειται για το πρώτο DVD των In Flames εδώ και 10 χρόνια. Bullet for my Valentine. Το νέο τους άλμπουμ ολοκληρώνουν σταδιακά οι Ουαλοί φίλοι μας, το οποίο θα κυκλοφορήσει και αυτό στις αρχές του 2015. Τίτλος δεν υπάρχει ακόμα, ενώ ο frontman του συγκροτήματος, ο Matt Tuck, έκανε μια άκρος κατατοπιστική δήλωση, λέγοντας πως το άλμπουμ ακούγεται Monsters. Stone Sour, δίσκο με διασκευές, ετοιμάζει ο Corey Taylor και οι φίλοι του. Ξέρουμε πως ο Jim Root, ο οποίος παίζει και στους Slipknot, αποχώρησε από το συγκρότημα των Stone Sour, όχι μέσα στο καλύτερο κλίμα, απολύθηκε από ό,τι λέει ο ίδιος. Σε πάση περιπτώσει, οι Stone Sour θα κάνουν ένα δίσκο με διασκευές, αλλά ακόμα δεν έχουν αποκαλύψει το περιεχόμενό του. Το συγκρότημα βέβαια σε πρόσφατες συναυλίες του είχε παίξει το Creeping Death των Metallica, το Heading Out to the Highway των Priest, το Love Gun των Kiss, το In Your Eyes του Peter Gabriel, τα οποία και πιθανότατα θα καταλήξουν στο δίσκο. Somewhere close. Μετάλλικα, το συγκρότημα ζητά την βοήθεια των οπαδών του, καθώς και την εποχή αυτή ετοιμάζει τις remastered πολυτελείς εκδόσεις των πρώτων δύο άλμπουμ του, του Kill Em All, που αρχικά είχε βγει όπως πολύ καλά ξέρετε το 1983, και του Ride the Lightning, το οποίο και είχε βγει τον αμέσως επόμενο χρόνο, το μακρινό 1984, και οι επανακυκλοφορίες αυτές αναμένονται μέσα στο 2015. Το συγκρότημα τώρα λέει ότι οποιοδήποτε έχει φωτογραφίες, μεμοραμπίλια, εισιτήρια, flyers, αφίσες, υπογραφές ή audio ντοκουμέντο από εκείνη την εποχή, καλό θα είναι να το στείλουν στο συγκρότημα, προκειμένου όλα αυτά να αξιοποιηθούν στις νέες αυτές εκδόσεις. Παράλληλα, η Metallica μαζί με τον συγγραφέα Matt Taylor ετοιμάζουν και ένα βιβλίο για την δημιουργία του Master of Puppets. Άλμπουμ το οποίο και θα εκδοθεί το 2016 για τα 30 χρόνια του δίσκου. Τώρα κάποιον άκουσα να φωνάζει, αφήστε τα όλα αυτά και βγάλετε κανένα δίσκο της προκοπής. Ε, μπα όχι, ιδέα μου. Εδώ λοιπόν στο TV War του Mad και του Metal Hammer μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής υπό τους ήχους των Voivod, μαέστρο. Σπουδαία. Και να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή τώρα. Τα email σας έρχονται στο tvwar@mad.tv, ενώ φυσικά υπάρχει και η σελίδα μας στο Facebook. Κάντε like εκεί και μπείτε στη λεγιώνα των φίλων της εκπομπής και να δούμε τον σημερινό μας διαγωνισμό. Προσφορά φυσικά του No Remorse Records. Είναι δύο DVD, ένα τον My Dying Bride και ένα τον Six Feet Under. Εδώ. My Dying Bride for Darkness. Darkest. Ice περιέχει τα βίντεο τους όπως και μια εμφάνισή τους στην Κρακοβία, στην Πολωνία, το μακρινό 1996, ενώ Six Feet Under, Wake the Night Live in Germany, το οποίο συνοδεύεται και από το Graveyard Classics 3 CD, όπου οι Six Feet Under διασκευάζουν διάφορα τραγούδια. Εδώ πέρα έχει Dangerous Meeting, βλέπω, με Merciful Fate, Metal on Metal, Anvil και τα λοιπά. Για να τα διεκδικήσετε λοιπόν τα δύο αυτά DVD, θα πάρει ένας από εσάς. Μπείτε στη σελίδα του TV War στο Facebook και πράξτε τα δέοντα, θα σας οδηγήσουν οι πολύ σαφείς οδηγίες που υπάρχουν εκεί. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, πάμε δύο εβδομάδες πίσω στο Gagarin για να συναντήσουμε τον Biff Byford, τον Saxon, με τον οποίο και μιλήσαμε λίγο πριν το συγκρότημα ανέβη στη σκηνή για μία ακόμα πραγματικά επική συναυλία. Πάμε. Fill your heads with heavy metal thunder. In the seeking of light, in the speed of light.
Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στο TV World του MAD και του Metal Hammer. Και είναι πολύ μεγάλη χαρά, πολύ μεγάλη τιμή που σήμερα εδώ στην ταπεινή μας εκπομπή φιλοξενούμε τον Biff Byford on Saxon. Hey Biff, how are you doing? Hello, I'm good today. Yeah, good. Well, this tour, the Warriors of the Road tour, starts in Athens today, and I like to ask you, you're going to play 40 shows in 50 days, something like that. Do you still enjoy being on the road? It's good fun. I think when you're here, great. I think all the traveling's pretty crap, but once you're at the venue and you're playing in front of the fans, it's great. Well, Saxon are famously known for their long sets. You play something like 2 hours from every night, which is much more than a usual band, half of your age. How do you make it? What keeps you on stage? I think we have a lot of songs. That's one of the main things. And sometimes we play for 2 hours, sometimes we play for an hour 30. It just depends how it goes. You have a reputation to defend. You have to play lots of songs tonight. Yeah, we have quite a big set list tonight, so it'll probably be quite a long set. Yeah. Well, but there's nothing carved in stone. Okay. We do what we feel like, you know. Well, tonight in this venue there will be three different generations of fans: young kids, people my age, and older guys. Yeah. I mean, what's the thing that makes your music so timeless? I think over the last 10 years, a lot of younger fans getting into the band, like I say, because we release albums every year and a half, I think we still stay relevant. I mean, people see the old albums and buy them, and people see the new albums and check them out. So I think it's a matter of keeping yourself, fit and writing songs and continuing to tour. And I think the fans will come, I believe that the thing that makes Saxon so special is the integrity of the band. I mean, there is no drama in Saxon. There is no disbandments and breakups and comebacks and stuff. You're always there. 35 years now, you're touring and you're making albums. And I think that's what people appreciate in this band. Yeah, we're a very solid band. Yeah. We're not, we're not very iffy. I'm not going to leave the band. And, there's nothing... There's nothing happening bad within the band, what I'm saying? Some bands are always a bit, but Saxon are really solid, and I think the fans can rely on the band, really. Great. Well, this tour is based on your holy trinity: Strong Arm of the Law, Wolves of Steel, and Denim and Leather. And I have the albums here. So what's your memories from this one? Just one short memory. Well, this one, we did both Wheels of Steel and Strong Arm of the Law. We made it in London at the Who's studio in Battersea. So I have great memories of playing on the pinball from Pinball Wizard when we made these albums. The pinball from Tommy? Yeah. And I've just seen a documentary about the Who, and they were in that studio. I met Pete Townsend down there, which is quite special. And Denim and Leather, we made Denim and Leather, some bits of it in England, some bits of it in Switzerland, but I did the vocal in the ABBA studio in Sweden, which is a bit special as well. Is there a new album in the making nowadays? Yeah, we're starting in January to record the new album. I've been talking to Andy Sneap. I've been with Andy Sneap for the last few days, and we've been going through all the material, and he's really excited. Well, when you're making a new album, do you sometimes feel that you have to compete your history? I think you have to compete with your history a little bit. I don't think you can just relax and just release any old bullshit. I think you have to have a good standard, because people expect Saxon to have a great standard of songs. So I think we have to compete with ourselves a little bit, yeah. I mean, some bands who I'm not going to mention, but it sometimes seems as though they don't try. Well, how are Saxon affected from the slow death of the music business? We've had to adapt, We've been around a long time, 35 years, obviously. And we've just adapted to the new technologies and the new way it is. I mean, you have to have a great product first. You have to have something extra
like a vinyl or a little DVD with it, you know, and give something to the fans. But most of our fans download the album and buy it as well, so, you know, it's the genre. Although album sales aren't massive anymore, our sales are consistently the same all the time. Great. Well, what about the Scintilla project? What's that? Yeah, it was a side project I did with some friends, and Andy Sneak play guitar. Yeah, it was good fun. You know, I had like a month free, 6 weeks free, and they asked me to do it. And I like prog rock, you know, and it gives me a chance to sing a different style. So yeah, I liked it. It's a great album, actually. Is it a one-off project, or is it going to be a second part of this? I think it's more one-off project. I liked it. Sounds good. Everybody seems to like it. It's good music. Did you ever consider retirement? No, not really. We you know, we're just rolling along. We just like what we do, and you know, unless we get sick, I think we'll probably keep doing it. You know. Well, okay. Just say something to the Greek fans over there. Yeah, it's great to be in Greece again. You know, we started the tour in Athens here, which is fantastic because you lot are absolutely bonkers crazy, and that's the sort of audience we like. So we can't think of a better place to start our Warriors of the Road tour than Greece. Okay. Thank you very much. Thank you. Εδώ λοιπόν και πάμε στους Epica. Τώρα ξέρετε, οι Epica γενικά έχουν ένα φοβερό προσόν. Δεν χρειάζεται να υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος για να δεις τα βίντεό τους. Έχουν το υπερατού τη Σιμών Σίμονς, γεγονός που τους κάνει μονίμως ευπρόσδεκτους και σίγουρα είναι προς τιμήν τους το ότι το παιδεύουν, ρε παιδί μου, το θέμα, τόσο μουσικά όσο και στη χουργικά, έτσι να βγάλουν μια ποιότητα. Ότι η επιτυχία δηλαδή δεν έχει να κάνει μόνο με τη Σιμών και ότι πίσω από την εικόνα υπάρχει βάθος. Απίθμενο. Μέχρι και στην κβαντική φυσική έφτασαν για να μας πείσουν για του λόγου το αληθές. Οι αγαπητοί Ολλανδοί λοιπόν έχουν ένα νέο βίντεο για το τραγούδι Victims of Contingency και πρόκειται σίγουρα για μια από τις πιο επιθετικές στιγμές του τελευταίου τους μέχρι στιγμής άλμπουμ του Quantum Enigma. Πάμε να τους δούμε λοιπόν, θα συνεχίσουμε με τον Slash και όταν επιστρέψουμε έχουμε Classic Metal Clip. Σήμερα στο Classic Metal Clip θα μιλήσουμε για ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα όλων των εποχών, κυρίες και κύριοι. Για ένα συγκρότημα που ο κιθαρίστας του είναι στο top 5 όλων των εποχών και αν δεν υπήρχε αυτός, τα πράγματα σήμερα θα ήταν διαφορετικά. Ενώ και ο τραγουδιστής του σχήματος αυτού επαναπροσδιόρισε τον όρο του rock performer. Θα μιλήσουμε για το συγκρότημα που στην ουσία είναι υπεύθυνο για το πώς εξελίχθηκε το hard rock στην δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών την δεκαετία του 80 και που μπήκε στο βιβλίο με τα ρεκόρ Guinness ως το πιο ακρίβο πληρωμένο συγκρότημα όλων των εποχών. Θα μιλήσουμε για ένα group που έχει πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους και είναι το μοναδικό αμερικάνικο hard rock σχήμα που έχει μέσα στην δισκογραφία του δύο studio album με πωλήσεις άνω των 10 εκατομμυρίων έκαστο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα, στο Classic Metal Clip, μιλάμε για τους Van Halen. Το συγκρότημα δημιουργήθηκε αρχικά με το όνομα Genesis στην Pasadena της Καλιφόρνια το 1972 από τα παιδιά του Ολλανδού μετανάστη Jan Van Halen, η προφορά στα Ολλανδικά, τους Eddie και Alex και στα πρώτα χρόνια ο Eddie ήταν αυτός που έπαιζε τύμπανα και ο Alex κιθάρα, μέχρι που λίγο καιρό αργότερα αποφάσισαν να αλλάξουν ρόλους. Ο γείτονάς τους, David Lee Roth, αναλαμβάνει τα φωνητικά, κυρίως γιατί είχε δική του μικροφωνική εγκατάσταση και όχι γιατί ήταν ιδιαίτερα καλήφωνος. Αυτό το είπαν αργότερα σε μια συνέντευξή τους οι Van Halen, ενώ τον μπάσο στο συγκρότημα αναλαμβάνει ο Michael Anthony.
Οι Genesis σύντομα μετονομάζονται σε Mammoth και στην συνέχεια σε Van Halen και ξεκινούν τις εμφανίσεις αρχικά στις αυλές, στα πάρτι των φίλων τους, σε σχολικές εκδηλώσεις και σταδιακά φτάνουν στα κλαμπ της Sunset Strip στο Los Angeles. Στις αρχές του 1977 ο Gene Simmons των Kiss τους βλέπει να παίζουν, πιστεύει σε αυτούς και χρηματοδοτεί το πρώτο τους demo, το οποίο όμως το management των Kiss απορρίπτει λέγοντας πως αυτό το συγκρότημα δεν έχει καμία δυναμική, μεγάλο ταλέντο αυτός ο υπεύθυνος. Ο Ted Templeman όμως της Warner Records εντοπίζει τις ικανότητες του σχήματος και το ομώνυμο ντεμπούτο των Van Halen κυκλοφορεί το 1978. Μιλάμε για τον ορισμό του κλασικού hard rock δίσκου με τραγούδια όπως το Running with the Devil, το James Crying, η διασκευή του το You Really Got Me των Kings και φυσικά το Ain't Talk About Love. Ο δίσκος βέβαια περιέχει και τα 103 δευτερόλεπτα που άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο παίζεται η κιθάρα. Μιλάμε φυσικά για το Eruption. Ο δίσκος γνωρίζει τεράστια επιτυχία και το σχήμα βγαίνει περιοδία με τους Black Sabbath, οι οποίοι την εποχή εκείνη ήταν και δεν ήταν, ήταν στα τελευταία τους και η περιοδία αυτή έχει μείνει στην ιστορία ως το tour όπου το support κάθε βράδυ κατατρόπωνε τον headliner. Η συνέχεια θα είναι θεαματική. Το Van Halen 2 του 1979 γνωρίζει και αυτό τεράστια επιτυχία και στο Women and Children First του 1980 οι Van Halen είναι ήδη superstars. Το Fair Warning του 82 παρουσιάζει συγκρατημένες πωλήσεις που και αυτές μετρώνται σε εκατομμύρια φυσικά, ενώ το Diver Down του 83 με τις πολλές διασκευές ανεβάζει ακόμα περισσότερο την δημοτικότητά τους. Τότε είναι που θα εμφανιστούν και ως headliner στο US Festival και θα μπουν στο βιβλίο των Record Guinness ως το πιο ακριβοπληρωμένο συγκρότημα, παίρνοντας αμοιβή 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων για μια εμφάνιση 90 λεπτών. Τότε είναι που ο Eddie θα συμμετέχει στο πιο εμπορικό άλμπουμ όλων των εποχών, στο Thriller του Michael Jackson, παίζοντας το ιστορικό solo στο Beat It. Το Thriller, αν και κυκλοφόρησε το 1982, ήταν στην κορυφή των charts τον Γενάρη του 84, όταν βγήκε το έκτο άλμπουμ των Van Halen, που λέγεται 1984, το οποίο και έμεινε για πολλές εβδομάδες στο νούμερο 2 του Billboard, χωρίς να μπορεί να εκθρονήσει το Thriller. Ο Eddie πάντως συμμετείχε και στα δύο. Το 1984, λοιπόν, σηματοδοτεί το τέλος εποχής για τους Van Halen. Είναι ο πιο επιτυχημένος δίσκος τους, αλλά και το άλμπουμ μετά από το οποίο ο David Lee Roth αποχωρεί από το σχήμα και στη συνέχεια βέβαια η εξέλιξη είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά σήμερα βάζουμε εδώ μία άνω τελεία. Είμαστε λοιπόν στο 1984 άλμπουμ των Van Halen. Ένας δίσκος που περιέχει all time classics όπως το Jump, ποιος δεν το ξέρει, και το Panama, αλλά και το Hot for Teacher που βλέπουμε σήμερα στο Classic Metal Clip.
Εδώ λοιπόν στο TV War του MAD και του Metal Hammer. Επικοινωνία. Τα email έρχονται στο tvwar@mad.tv. Έχουμε και το facebook.com. Κάθετο TV War φυσικά. Κάντε like στη σελίδα της εκπομπάρας και διεκδικήστε και τα δύο DVD που έχουμε σήμερα. Προσφορά του No Remorse Records. Ένα τον My Dying Bride και ένα τον Six Feet Under. Μέσα από την σελίδα μας στο facebook θα βρείτε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τα διεκδικήσετε και πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, είναι η Rise of the North Star, ένα σχήμα που έρχεται από τη Γαλλία και παίζει σύμφωνα με τα δικά τους λεγόμενα old school hardcore με στίχους που εμπνέονται από τα manga. Ναι, τα γνωστά ιαπωνικά σχέδια, σκίτσα. Τον τελευταίο καιρό μεγάλη κουβέντα γίνεται για αυτούς και το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο Welcome. Κυκλοφορεί αυτές τις μέρες. Λοιπόν, πάμε να τους δούμε και θα επιστρέψουμε με κάτι εντελώς διαφορετικό. Αυτή ήταν λοιπόν και η Rise of the North Star και από Γαλλία πάμε Σουηδία τώρα για να βρούμε τους Sister Sin, τις αγαπημένες μας Liv Yargil, η οποία και όπως πιθανότατα έχουν παρατηρήσει κοντινοί φίλοι της εκπομπής, είναι και η αγαπημένη μας Metal performer για πολλούς και διάφορους λόγους. Οι Sister Sin λοιπόν έχουν νέο δίσκο που λέγεται Black Lotus και επιμένει σε αυτό το Judas Priest meets Motley Crue ύφος του συγκροτήματος, το οποίο και πάρα πολύ μας αρέσει. Τους βλέπουμε, συνεχίζουμε με ολοκένουργιους Sanctuary και αφού αναρωτηθούμε πόση αγάπη μπορεί να χωρέσει στο δεκάλεπτο που θα ακολουθήσει, θα επανέλθουμε και by the way, παρεκκριπτόντως, ανακοινώθηκε και συναυλία των Sanctuary τον Μάρτιο που θα φάει μίγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι, αλλά έχουμε καιρό γι' αυτό. Chaos Royale, Frozen και πίσω. Από την παγωμένη Μινεσότα των Stage, το μέρος όπου διαδραματίζεται το έπος Fargo, όπου ο Billy Bob Thornton ξεπερνά ακόμα και τον Bad Santa εαυτό του, έρχεται το σχήμα που θα δούμε στο σημερινό Visions from the Underground και σίγουρα δεν πρόκειται για το συνηθισμένο female-fronted metal συγκρότημα που θα βρείτε στον υπολογιστή σας ή στην δισκοθήκη σας ή πιο παράξενη από εσάς. Λέγονται White Empress και το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο Rise of the Empress κυκλοφορεί αυτό τον καιρό και αν ζούσαμε τα παλιά τα χρόνια όπου υπήρχε δισκογραφία, το σχήμα αυτό θα είχε τη δυναμική να κάνει το μεγάλο βήμα. Σίγουρα το Symphonic Midge Extreme Metal τους δεν ανακαλύπτει τον τροχό, αλλά έχουν ένα twist, ρε παιδί μου, που τους δίνει μια ιδιαιτερότητα, ένα κάτι. Πάμε να τους δούμε. Πάμε λοιπόν και για φινάλε. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ για την παρέα και για την υπομονή. Ανανεώνουμε για τα μεσάνυχτα της επόμενης Κυριακής και μέχρι τότε εννοείται πως διαβάζουμε Hammer και ακούμε το Μελίσσα των Merciful Fate και το Heart Attack των Dust. Οι Primordial έχουν νέο δίσκο. Where Greater Men Have Fallen λέγεται αυτός. Και στο Hammer θα διαβάσετε μια ιδιαίτερα σκληρή και ίσως προβοκατόρικη συνέντευξη του Alan. Gallows Hymn. Καλό βράδυ, τα λέμε στους Fates. Always look on the bright. We'll be right back.